Η διοργάνωση των συλλαλητηρίων προκάλεσε για μία ακόμη φορά μηχανία στα κόμματα, με την κυβέρνηση να παίρνει αποστάσεις, τους ανεξάρτητους Έλληνες και την Ένωση Κεντρών να δηλώνουν ένθερμοι υποστηρικτές τους και τους βουλευτές των υπολείπων κομμάτων να λειτουργούν κατά συνείδηση. Στη μάχη των συλλαλητηρίων έχουν μπει τα κόμματα με την κυβέρνηση να παρακολουθεί αμήχανα τις κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να σκεφτούν ότι η μία μη λύση, μια θέση την οποία προέβαλε πολύ τελευταία η Νέα Δημοκρατία μέχρι τις δηλώσεις τελεχών της, δεν είναι προς όφελος της χώρας μας. Στο Μαξίμου προσπαθούν να υποβαθμίσουν τη δυναμική τους, θεωρώντας πως μακροπρόθεσμα η κυβέρνηση θα καταγράψει κέρδη από την πιθανή επίλυση του ονοματολογικού. Όσοι σύντροφοι ήταν κατάγονται από τη Μακεδονία σε αυτά τα ζητήματα, τσιμπάνε περισσότερο, άλλους λιγότερο, αλλά αυτά ήταν αναλύσεις που κάναμε ως κόμμα. Τώρα έχουμε την ευθύνη της χώρας και πρέπει να κινηθούμε μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει οριστεί εδώ και αρκετά χρόνια. Ελεύθερα αφήνουν τα στελέχη τους να συμμετέχουν σε συλλαλητήρια από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία άφησε και αφήνει ελεύθερο τον κόσμο, πολύ καλός, να σειρεύσει τα συλλαλητήρια. Εγώ ίδιος συμμετείχα στο μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας. Σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές του κυβερνητικού εταίρου θα συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Έχει δείξει μέρος ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτής της κυβέρνησης, το οποίο έχω κατακρίνει ότι δεν ακούει, ότι δεν άκουσε τα εκατομμύρια, 1,2-1,3 εκατομμύρια στα δύο συλλαλητήρια τα προηγούμενα, Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Ελπίζω να τα ακούσει τώρα. Δεν αντιλαμβάνομαι κάποιοι πολιτικοί που θεωρούν τον εαυτό τους προοδευτικό να είναι στα συλλαλητήρια. Εγώ πάω σαν Έλληνας που με καλεί η Μακεδονία. Την Κυριακή 8 Ιουλίου που θα πραγματοποιηθεί το νέο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, από την κυβέρνηση ευελπιστούν πως θα έχει δρομολογηθεί η λύση του ονοματολογικού. Λοιπόν, και πάλι στη Μπέλα και τον Παύλο Σαρόγλου, γιατί βλέπουμε ότι έχουν ξεκινήσει ομιλίες. Παύλο. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, Σία. Ήδη έχει ξεκινήσει η συγκέντρωση, ξεκινούν σιγά σιγά και οι ομιλίες. Ο κόσμος, ο οποίος ήταν στην είσοδο του χωριού, στην είσοδο της Πέλας, κατάφερε να έρθει εδώ στην πλατεία. Ξεκινάνε λοιπόν οι ομιλίες, ενώ νωρίτερα ο κόσμος, ο οποίος βλέπετε εδώ να έχει πλημμυρίσει την κεντρική πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου με τις γαλανόλευκες στα χέρια, έψαλε και το Μακεδονία, ξακουστεί του Αλεξάνδρου η χώρα. Και το σύνθημα, όπως σας είπα και νωρίτερα, είναι το κάτω τα χέρια από την Μακεδονία. Πλήθος κόσμου όλων των ηλικιών, μικροί και μεγάλοι, και κυρίως ζευγάρια με μικρά παιδιά. Αν μπορέσει να γυρίσει κιόλας η κάμερα προς τα μένα, θα σας το επιβεβαιώσω κιόλας, καθώς πίσω μου μπορείτε να δείτε ένα ζευγάρι εδώ με τα μικρά του παιδιά, τα οποία φορούν μάλιστα και μπλουζάκια, τα οποία αναγράφουν «Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική». Εδώ πέρα οι μικροί μας φίλοι, ενώ άλλοι γονείς τα έχουν πάρει τα παιδιά τους επάνω στους πλάτες για να μπορούν να παρακολουθήσουν και τους ομιλητές. Λοιπόν, όπως είδαμε και πριν, εκεί βρίσκεται και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Τζιτζι Κώστας. Πάμε και πάλι στη Θήβα, όπου Αργύρη αρχίζει και μαζεύεται ο κόσμος εκεί στην πλατεία, όμως δεν έχουν αρχίσει ακόμη εκεί οι ομιλίες. Δεν έχουν αρχίσει, όντως έχει αρχίσει και μαζεύεται ο κόσμος, όπου να είναι θα ξεκινήσουν, και το ίδιο σκηνικό αντικρίζουμε και εμείς εδώ. Θέλω να γυρίσει ο συνάδελφος, ο Στράτος ο Γαβαλές, στην κάμερα, σας δείξω οικογένειες με μικρά παιδιά, τα οποία έχουν έρθει εδώ κρατώντας ελληνικές σημαίες. Θέλω να σας πω ότι η πλατεία είναι ντυμένη στα γαλανόλευκα. Έχουν έρθει εδώ για να διαδηλώσουν με ένα και μόνο σύνθημα: Μακεδονία, γη ελληνική. Το γράφει και το κεντρικό πανό. Ο κόσμος είναι πολλής. Είναι πολλής και αθέατος. Είναι κρυμμένος, θα έλεγα, στα γύρω καφέ. Και περιμένει τους ομιλητές, περιμένει τον Δήμαρχο της Θήβας, αλλά και τον Πλήρχο εν Αποστρατεία, τον Πρόεδρο του Συλλόγου των Αποστράτων Αξιωματικών εδώ στη Θήβα, να ξεκινήσουν τις ομιλίες τους. Και ελπίζουν να στείλουν αυτές τις ομιλίες ένα μεγάλο μήνυμα στην ελληνική κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ και πάλι.